Ανοίγουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλησπέρα, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα με τα ακουστικά. Ελπίζω να με ακούτε καλά τώρα. Ναι, σας ακούμε. Καμπάνα, να είστε καλά. Κυρία Μακρύ, να ξεκινήσουμε λίγο με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι ακόμη νοπό το μελάνι των δηλώσεων και του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου για το πόσο καλά πήγε η Σύνοδος Κορυφής και το πόσο ηχηρό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν οι 27 προς την Τουρκία. Σήμερα, μετά την έκδοση της Ναύτεξ και την επιστροφή του Roots Race, μια ανάσα από το Καστελόριζο στα 6,5 ναυτικά μίλια. Μήπως τελικά η Σύνοδος Κορυφής αυτή δεν πήγε και πολύ καλά? Η Σύνοδος Κορυφής πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω και η διτή αναφορά η οποία γινόταν σε άρθρα που προβλέπουν κυρώσεις αποδεικνύει ότι διπλωματικά η Ελλάδα και έπεισε και κέρδισε μια νίκη. Και υποχρεώθηκε, όπως άκουσα και πριν να λέτε κι εσείς, και η Γερμανία να παραδεχθεί με τη δήλωσή της ότι μάλλον ήταν ατυχής η προσπάθειά της να πιστέψει μόνον στο ότι η Τουρκία θα συμμορφωνόταν με τις αποφάσεις και θα έδειχνε καλή συμπεριφορά και θα ήταν έτοιμη εκείνη να διαπραγματευτεί και να πειθαρχήσει στο διεθνές δίκαιο και στην ένωμη τάξη. Φαίνεται πως αυτό δεν ίσχυε. Φαίνεται πως η Τουρκία προσχηματικά. Ναι. Προσπάθησε να αναβάλει τις κυρώσεις, προσπάθησε να πείσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Τουρκία δεν πειθαρχεί. Είναι ένας απρόβλεπτος, είναι ένας γείτονος ο οποίος δεν φαίνεται ότι θα προσέλθει σε διάλογο με καλή διάθεση, δεν φαίνεται ότι είναι ειλικρινής. Mm-hmm. Ήταν διπλωματική της Ελλάδος, δεν υπήρξε. Είναι βέβαιο ότι υπήρξε νίκη. Η κυρία Μακρύ, πώς υπήρξε νίκη? Θέλω να πω, μιλούσαμε όλοι για κυρώσεις. Η Τουρκία έκανε έναν ελιγμό. Έκανε έναν ελιγμό ούτως ώστε να φύγει το θέμα από το τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, γιατί εδώ που τα λέμε, όταν περιμένεις ημερομηνία διερευνητικών εντολών και το ΝΑΤΟ λέει ότι να, βρήκαμε το μηχανισμό για το κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ Αθήνας Άγκυρας, είναι λίγο αντιφατικό οι κυρώσεις. Και τώρα που τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής, να τα μας πάλι έξω από το Καστελόριζο. Καταρχάς, η Σύνοδος Κορυφής δεν τελείωσε χωρίς να προβλέψει ρητά τι θα γίνει σε περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμορφωθεί με αυτά τα οποία υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν διπλωματική νίκη της Ελλάδος, γιατί σημαίνει ότι έπεισε τους εταίρους. Δεν είναι, κύριε Μελιγγώνη, διπλωματική νίκη όταν η Ελλάδα έχει όλους τους συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το πλευρό της? Όταν όλη αυτή η υπερπροσπάθεια την οποία κατέβαλε ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί του να πείσει για το δικό μας δίκαιο τελεσφόρηση και έχει αποτελέσματα, το κοινό ανακοινωθεί να είναι τα αποτελέσματα. Αυτό ρωτώ. Η Τουρκία κυρώσεις δεν υπέστη και συνεχίζει τις προκλήσεις νοτίως του Καστελόριζου. Θα ολοκληρώσω χωρίς να σας κουράσω. Παρακαλώ. Ήταν μια διπλωματική νίκη της χώρας το ότι οι σύμμαχοί της ήταν στο πλευρό της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς καλόπιστος να το αμφισβητήσει και δεν έχει και νόημα να το συζητούμε στη χώρα μας, όταν όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι με το μέρος μας. Γιατί έχουμε δίκιο. Γιατί τους πείσαμε, γιατί η συμπεριφορά μας, τα επιχειρήματά μας, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού, όπως είπα, έκανε ξεκάθαρη τη δική μας θέση. Από εκεί και πέρα, η γειτονική χώρα δεν συμμορφώνεται. Θα υποστεί τις συνέπειες. Mm-hmm. Είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ ξεκάθαροι στη συμπεριφορά μας και στη στάση μας και στα επιχειρήματά μας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να αντιδράσουμε παρά μόνο να υπερασπιστούμε το εθνικό μας συμφέρον και διπλωματικά όσο μπορούμε, χωρίς να αποκλείεται οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Πέτσας είπε θα αντιδράσουμε όπως πρέπει. Και αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται όλοι. Τώρα δεν είναι η δικιά μου θέση να σας ερωτήσω, αλλά θα σας ρωτούσα εάν μπορούσα. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε? Κάναμε ό,τι ήταν το καλύτερο δυνατόν και είχαμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε πει δύο φορές ότι οι σύμμαχοι ήταν στο πλευρό μας και όντως σε επίπεδο δηλώσεων ήτανε. Τώρα κάποιος ή κάποια που μας βλέπει θα μπορεί να σκέφτεται τι να τις κάνουμε τις καλές δηλώσεις και τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, πόσο δίκιο έχουμε και πόσο καλοί είμαστε, όταν τα τουρκικά αλωνίζουν τα τουρκικά σκάφη κάτω από το Καστελόριζο. Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό? Όταν τα τουρκικά σκάφη αλωνίζουν, θα υποστεί η Τουρκία τις συνέπειες τις οποίες θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις οποίες είχε γίνει στο κοινό ανακοινωθέν τι αναφορά. Ήδη ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τα ευρωπαϊκά όργανα και εκείνους τους οποίους έπρεπε να ενημερώσει. Ήδη εκδόθηκε, το είπατε και μόνος σας, μια για τα δεδομένα της Γερμανίας αυστηρή ανακοίνωση. Η θέση της Γαλλίας είναι δεδομένη στο πλευρό μας. Πάμε βήμα-βήμα. Ξέρετε, είναι ένας αγώνας δύσκολος αυτός. Δεν είναι κατοστάρι, είναι ένα αγώνας αντοχής. Και τις νίκες, τις διπλωματικές, τις κερδίζουμε σιγά-σιγά με προσοχή, με προσπάθεια, με επιμονή, με τα επιχειρήματά μας.
Και νομίζω, και αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι ωραίο και εμείς οι ίδιοι να απαξιώνουμε την ειδική προσπάθεια λέγοντας ότι περιορίστηκαν οι εταίροι μας σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε καλές κουβέντες. Είναι κάτι περισσότερο από αυτά. Έγινε ρητή αναφορά στα δύο άρθρα ευρωπαϊκών συνθηκών που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων. Εάν χρειαστεί ανάγκη, οι κυρώσεις θα επιβληθούν. Η θέση της Ελλάδος και της Κύπρου είναι θέση σταθερή, είναι θέση σοβαρή, είναι θέση νόμιμη, είναι θέση με επιχειρήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος οι ίδιοι να απομονώνουμε, να αποξενώνουμε και να μειώνουμε αυτή την εθνική προσπάθεια που μέχρι τώρα πάει καλά. Λέτε ότι γίνεται βήμα-βήμα η μάχη, έχετε δίκιο. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι, επειδή στην εξωτερική πολιτική μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχει κανείς διορατικότητα και αίσθηση στρατηγικής. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι αν η κυβέρνηση βλέπει πέρα από το επόμενο βήμα. Δείτε σήμερα την εικόνα. Κυκλοφορούν τα νέα από το πρωί στα περίπτερα με μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι κατά των κυρώσεων, λέει ότι κυρώσεις σημαίνουν ένταση, και την ώρα που η εφημερίδα είναι κρεμασμένη στα περίπτερα, το Roots Race πάει με κλειστό το πομπό του έξω από το Καστελόριζο. Αυτό δείχνει διορατικότητα στην εξωτερική πολιτική. Θα σας πω και είμαι σίγουρη ότι το αντιλαμβάνονται και όλοι όσοι μας ακούνε και όσοι είναι έστω και στοιχειωδώς ενημερωμένοι. Προφανώς και επεξεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση όλα τα σενάρια. Προφανώς και η ελληνική κυβέρνηση έχει λύση και απάντηση και είναι έτοιμη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίζουμε είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία σέβεται και το διεθνές δίκαιο και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει με το μέρος της την ένωμη τάξη, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα στο εθνικό μας συμφέρον. Δεν είναι κακό που είναι φιλιρηνική η χώρα μας. Κακό θα ήταν να ήταν υποχωρητική. Υποχωρητική δεν είναι. Είναι μαχητική με τον τρόπο που πρέπει, με τις μεθόδους που πρέπει και με ξεκάθαρη τη θέση ότι θα αμυνθεί, δεν θα επιτεθεί, αλλά θα αμυνθεί και δεν θα επιτρέψει σε κανένα να μας δείξει. Αυτό νομίζω είναι η σωστή τακτική και η διορατικότητα αυτό επιβάλλει. Να βλέπουμε μακριά, να καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιδιώξουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Οι κυρώσεις για τις κυρώσεις δεν ενδιαφέρουν τη χώρα. Οι κυρώσεις όμως για να συνετίσουν την Τουρκία μας ενδιαφέρουν. Θα πιέσουμε, θα τις πετύχουμε αν χρειάζεται, μακάρι να με χρειαζόταν. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο διάλογο, γιατί έχουμε, όπως σας έχω πει πολλές φορές, και επιχειρήματα και δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες όλες με το μέρος μας. Δεν επιχειρούμε κάτι παράνομο, δεν προσπαθούμε σε βάρος μιας χώρας να κάνουμε αδικίες. Προσπαθούμε απλώς και θα το πετύχουμε, το δικό μας συμφέρον, το δικό μας εθνικό συμφέρον να υπερασπιστούμε. Και μέχρι τώρα η πορεία αυτής της κυβέρνησης, οι προσπάθειες του Πρωθυπουργού και η ανταπόκριση των εταίρων δεν μας επιτρέπουν οι ίδιοι μόνοι μας να γκρινιάζουμε. Κυρία Μακρύ, πιστεύετε ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα θα πρέπει στο κείμενο συμπερασμάτων της επόμενης συνόδου η λέξη κυρώσεις να αναφέρεται, όχι απλώς να αναφέρονται κάποια άρθρα τα οποία περιγράφουν τις κυρώσεις, να αναφέρεται, να γίνεται μια σαφέστερη αναφορά, να εξειδικεύεται το πράγμα. Υπάρχει και ένας κατάλογος κυρώσεων Μπορέλ, ο οποίος δεν έφτασε μέχρι τα συμπεράσματα της προηγούμενης συνόδου. Αυτή τη φορά πρέπει το μήνυμα να είναι καθαρότερο. Σας ρωτάω ευθέως. Καταρχάς θα σας ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ ότι είναι πεντακάθαρο το μήνυμα. Και θα σας μιλήσω εδώ ως δικηγόρος. Όταν λοιπόν σε ένα κείμενο που παράγει συνέπειες υπάρχει σαφής αναφορά σε άρθρα τα οποία μιλούν για κυρώσεις, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι περί αυτού πρόκειται. Εάν όμως από τη συμπεριφορά της Τουρκίας προκύψει ότι θα πρέπει να γίνει μια εκτενέστερη αναφορά ή πιο συγκεκριμένη αναφορά κυρώσεων, ποιες θα είναι, σε βάρος ποιων θα επιβληθούν και υπό ποιες προϋποθέσεις ενδεχομένως να ήταν εφικτό ή να ήταν επιθυμητό σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ακριβές το να λέμε ότι δεν ήταν σαφής η αναφορά σε κυρώσεις στο προηγούμενο ανακοινωθέν. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ήταν έτσι. Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα μου επιτρέψετε, αν έχω το χρόνο να πω μόνον, πόσο καταδικάζω και πόσο θεωρώ απολύτως απαράδεκτο για την ποιότητα της δημοκρατίας μας το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Τη ζητώ συγγνώμη που έκανα κατάχρηση. Παρακαλώ, την καταγγελία Ρουπακιώτη ότι το Μαξίμου επί Σαμαρά φρέναρε τον αντιρατσιστικό που θα μπορούσε να έχει βάλει επίσης φρένο στην δράση της Χρυσής Αυγής, την καταδικάζετε? Την καταγγελία Ρουπακιώτη δεν την έχω πληροφορηθεί. Δεν θεωρώ ότι εμείς καθυστερήσαμε τον αντιρατσιστικό νόμο. Αλλά θα σας πω κάτι. Αν συζητήσουμε για καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι άσκησαν εξουσία, οι οποίοι θυμήθηκαν εκ των υστέρων να κάνουν κριτική, θα σας παρέπεπε και στις καταγγελίες Κοντονή και στις καταγγελίες Παρασκευόπουλου.
Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ. Καλά.